Ο Γιώργος Θεοφάνους και οι φίλοι του δίνουν ραντεβού στο Open. Αγαπημένοι τραγουδιστές σε μοναδικές μουσικές βραδιές. Μαζί τους ανερχόμενα ταλέντα που κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Ένα τραγούδι ακόμα με τον Γιώργο Θεοφάνους. Σε νέα ώρα, κάθε Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Είμαστε Open στο καλό τραγούδι. Γιάννη να τι κάνεις? Καλά είμαι, καλά Είσαι. είμαι. <laughs> Δεν θα σωθεί με αυτά. Δεν θα σωθώ μ αυτά. Είσαι καλά, είσαι καλά. Σε βλέπω ανανεωμένο. Ανανεωμένο σίγουρα. Σου έκανε καλό ο Άγιο Δομήνικο και ο Βαλάντη, νομίζω. Ε, ε, νομίζω. Ε, το δεύτερο. <laughs> <laughs> νομίζω ότι ήρθε. <laughs> <laughs> ήρθε ντούρο και ανανεωμένο. <laughs> Θέλω να μου πει πώ πραγματικά σκέφτηκε να δοκιμάσει να πα στο survivor. Αν δεν κάνω λάθο. Στο παρελθόν έχει κάνει κάτι δηλώσει ότι δεν θα πηγαίνει ποτέ. Διόρθωσε με. Ναι, ναι, ναι. Οκ. Okay. Είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, ποτέ μην πεις ποτέ. Τελικά, μην πεις ποτέ, αλήθεια, η αλήθεια είναι αυτή. Κοίταξε να Εγώ όταν ε, μου κάνω την πρόταση για πέμπτη χρονιά να πάω στο survivor, είπα όχι στην αρχή. Για πέμπτη χρονιά, κάτσε να μην να τα μετρήσω. Ο Ντάνο, ο Γκότσι, η Δαλάκα. Καλά, λέω του νικητέ, αυτή δεν είναι. Ντάνο, Γκότσι, ναι, Δαλάκα. Ναι. Και πέρσι ο Κατσούλη τέταρτη, άρα έχει δικαιωθεί πέμπτη ναι, χρονιά. Πέμπτη χρονιά. Είπα όχι στην αρχή. Και μετά το συζητήσαμε τέλο πάντων με τη Χριστίνα, την Χριστοφίδου από Panic Records. Uh -huh. Συζητήσαμε γενικά με του ανθρώπου που τρέχουν αυτό το διάστημα διάφορε εθελοντικέ δράσει. Γιατί είχαμε θέματα στο πώ μπορούμε να προωθήσουμε όλα αυτά που κάναμε και στην πορεία Εύβοια και γενικότερα που βοηθήσαμε και με το Connect Your City, το application Το Connect και Your και City, έτσι, είναι, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι, αυτό είναι ένα application που είναι για τον εθελοντισμό. Σου δείχνει εθελοντικέ δράσει τη γειτονιά, σου συμμετέχει αυτέ. Κερδίζει πόντου και ανταμείβεσαι με δώρα. Αυτό το φτιάξαμε εμεί σαν ομάδα. Βραβεύτηκε και ω application τη χρονιά. Μπράβο, Γιάννη. Ε, και και ένα και σε όλη την ομάδα. Τέλο πάντων, θέλαμε πολύ να δείξουμε το έργο μα. Ε, είναι και το οικονομικό κομμάτι, γιατί είναι πολύ βασικό, παιδιά. Ε, εντάξει, ζήσαμε μια κρίση πολύ δύσκολη και η αλήθεια είναι ότι και με την πανδημία δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Ειδικά οι καλλιτέχνε, βεβαίω. Ε, οπότε ήταν ένα συλλοθήλευμα πραγμάτων που με ώθησε στο να πω τελικά α, α το κάνω. Οι δυσκολίε γιατί φαντάζομαι ότι αυτό είναι νομίζω το βασικό όταν, όταν ακούς τη λέξη Survivors σκέφτεσαι κάτι δύσκολο, δεν είναι ούτε Big Brother, ούτε κάτι ξέρεις να πηγαίνεις μία φορά την εβδομάδα όπως είναι ξέρεις τα talent shows, το voice, το just the two of us, δεν ξέρω και εγώ τι, ή το your face sounds familiar, είναι κάτι το οποίο έχει δυσκολία και μακριά. Ήξερα τι θα αντιμετωπίσω ω ένα βαθμό. Αλλά πάντα, δηλαδή τώρα αν σου πω ότι για μια εβδομάδα δεν θα βλέπεις, θα πεις εντάξει, οκ, okay, δεν έγινε κάτι, φαντάζομαι ότι απλά δεν θα βλέπω. Αλλά αν σου κλείσω τα μάτια για μια εβδομάδα, θα δυσκολευτείς όντω σοβαρά και θα ναι. έχεις όντω θέματα. Δηλαδή, ήξερα τι θα αντιμετωπίσω πάνω κάτω, δεν έχω παρακολουθήσει Survivor, αλήθεια είναι, έχω παρακολουθήσει ελάχιστα. Οπότε, ήξερα πάνω κάτω, πήγα εκεί πέρα και ξαφνικά αντιμετώπισα κάτι... Τελείω διαφορετικό είναι ότι ίσω με τα λεγόμενα όλων το πιο δύσκολο survivor που έχει περάσει από την ελληνική τηλεόραση. Αυτό λένε η αλήθεια είναι, αλλά τώρα δεν ξέρω. σω να πρέπει να ένεφει κάποιο από του παίκτε που ήταν σε παλιότερα να μα πει αν όντω είναι το πιο δύσκολο το φετινό. Εμένα τα αθλήματα μεταξύ μα μου φαίνονται ψηλοίδια, αλλά ίσω να μην έχει αυτό που να βλέπω μέχρι τώρα να μην έχει τόσο πλούσια έπαθλα. Σε έχει σχέση πολύ πίνα. να έχει πιο πολύ πίνα αυτό εννοώ. Αλλά τα, τα, τα αγωνίσματα σαν αγωνίσματα να φαίνονται σκληρά το ίδιο κάθε χρόνο δεν μου φαίνεται κανένα αγώνισμα. Ό,τι είναι, τι μου χαλαρώ. Ναι, Δηλαδή, ξέρει. Αλλά ίσω, ναι, οι συνθήκε να είναι ενδεχομένω πιο δύσκολε. Λοιπόν, θέλω τώρα να μα πει πριν ξεκινήσω τι ερωτήσει, τον πραγματικό λόγο που έφυγε. Γιατί εγώ, αυτό το οποίο κατάλαβα ω τηλεθεατή, επειδή ξαφνικά αποχώρησε και διόρθωσέ με την είδα με την αποχώρησή σου, όχι. Νομίζω ότι είδαμε τον Γιώργο να λέει το λιανό κάποια στιγμή σε ένα συμβούλιο ότι δεν θα έχει αποχώρηση γιατί έφυγε εσύ καλά, θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Άρα στην ουσία δεν σε είδαμε να φεύγει καν. Ε, Αποχώρησε και οθελώς. ο θελό. Ο λόγο ήταν η πίεση αυτή γενικότερα ή η προστρεβή που είχε με τον Βαλάντη Γιατί κάποια στιγμή εγώ θυμάμαι. Ε, να ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι ότι είχε τρελαθεί και θυμάμαι ότι κάποια στιγμή σε κάποιο αγώνισμα, του λες, του, άρχισε να φωνάζει και να του λε: Όλα μου τη λε, Όλα μου τη λε, Τα ρε, βαλάντε άφησε. Εκείνη τη στιγμή λέει: Πραγματικά λέω: Παναγία μου, ξέρει. Κάτι θα πάθει ο Γιάννη. <laughs> Σαν να έχει σκάσει, ειλικρινά. Ε, είναι ένα συνοθήλευμα πραγμάτων, ειλικρινά. Εγώ όταν μπήκα στο Survivor δεν μπήκα και ήμουν ευτυχισμένο. Ήταν μια χαρά όλη η ζωή μου πριν και μπαίνω σε ένα survival και τούτη φρουτί. Ήταν <laughs> πολύ δύσκολα από πριν κάποια πράγματα. Μπέρνουν στο survivor, έλεγα και λίγο να ξεσκάσω. Μπέρνουμε να φύγω από την Ελλάδα. Δεν αντέχω. Ήταν αυτό. Εγώ το δέχομαι αυτό που λε, γιατί όντω μπορεί να ξεσκάσει εκεί. Γιατί στην ουσία είσαι προφυλαγμένο σίγουρα από COVID, φαντάζομαι. Γιατί ναι. είσαστε όλοι μόνοι σα εκεί σε μια παραλία. Δεν έχετε επαφέ με πολύ κόσμο. Έχει τη θαλασσίτσα μπροστά σου. <Σιελίου> Άγιο Δομήνι, κολλέ, ωραίε κοπέλε. Δεν είπα με... ότι είσαι σε ξενοδοχείο, θα... αλλά αν μη τι άλλο, αλλάζει <Σιελίου> παραστάσει. Αλλάζει παραστάσει σίγουρα. Και έχει και ζέστη που τώρα το χειμώνα αυτή είναι εκτιμητέα. Εκτιμητέα 100% συχαίνω με το κρύο, full ζέστη θέλω. Οπότε πηγαίνοντα εκεί πέρα λέω εντάξει. Αντιμετωπίζω πράγματα τα οποία δεν περίμενα να αντιμετωπίσω, όπω η πείνα, η οποία δεν ήταν όπω περίμενα. Δηλαδή, ε, η πείνα νόμιζα ότι είναι ένα ε, υποφερτός υποφερτό σχετικά πόνο στο στομάχι και μια δυναμία. Εγώ την αντιμετώπισα με ναυτία, εμετούς και άλλα προβλήματα, σοβαρά. Okay. Δηλαδή δεν ήταν όντω ευχάριστη η πείνα. Ε, μετά είχα τη βρώμα που δεν είχα <laughs> άλλα πόσα πράγματα. Όντω συνειδητοποίησα ότι μπορεί να πάθει σοβαρή ζημιά με στο παιχνίδι, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είναι όντω survivor, είναι όντω δύσκολο. Αλλά πέρα από όλα αυτά, είχα και τι ανθρώπινε σχέσει που ήταν ο μόνο παράγοντα που θα με διώχνε από το παιχνίδι 100%. Και τελικά δεν ταιριάξαμε με την ομάδα, όχι μόνο την ομάδα, με κάποια παιδιά. Δεν μπορεί, αυτό θέλω να σου πω. Δεν μπορεί με κάποιον να ταιριάξει. Όχι, μην ταιριά, καλέ, είχα τη, τη Μιριέλα. Η Μιριέλα καταρχά, ναι, ακριβώ. Δηλαδή είσαστε φίλοι. Ο Αποστόλη ορβάσαι απίστευτο παιδί. Φοβερό, φοβερό. Ο Λάμπρο απίστευτο. Ο Λάμπρο φίλο μου πολύ, να ξέρει. Δεν το περιμένα. πάρα, πάρα πολύ παρέα. Ότι νομίζω ότι νόμιζα ότι είναι πολύ σνόμπ και δεν γουστάρα στην Ο Λάμπρο. Ναι, μου είχε κάνει έλα, πολύ έλα, σνόμπ. Έφε, έφε. Και λέω πω πολύ τώρα. Ο Λάμπρος με το Λάμπρο για μένα είναι ήρεμη δύναμη. Φωνή τη λογική. Χαίρομαι που τον σπάσα. Ναι. Δέχτηκα κάποιε δυσκολίε εξ, εξ, εξ αρχή. Ήταν περίεργη όντω η συμβίωση με κάποιον συγκεκριμένο παίχτη. Και Αυτό που δεν λε. Δηλαδή, δηλαδή, πραγματικά. Αυτό που δεν λε, λε και είναι ασφαλιστικά μέτρα. με κάποιο συγκεκριμένο παίκτη μα τρελαίνει όλε, δηλαδή, ειλικρινά. Εντάξει, είχα κάποιε δυσκολίε με τον άνθρωπο. Δεν έγινε και κάτι. Δεν Δεν είχατε χημία. Αυτό δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Μπορεί να κάνω κι εγώ λάθο έτσι. Μπορεί να είμαι κι εγώ υπερβολικό. Αυτό θέλω να σου ρωτήσω τώρα. Περίμενε. Μήπω τώρα που είσαι πια εδώ στο After Dark, στην Ελλάδα. ναι. <laughs> λοιπόν, και το ξανασκέφτεσαι. Μήπω τελικά. Επειδή δεν είχε προλάβει να περάσει καιρό, ρε φίλε, πόσο έκατσε. Εγώ δύο εβδομάδε. Έφυγε μετά τη Σπανού, δεν έφυγε. Ναι, 13 μέρε και κάτι. Ωραία. Μήπω τελικά υπερέβαλε λίγο και έπρεπε να δείξει περισσότερε αντοχέ, δηλαδή να πει στον εαυτό σου. Κάτσε ρε παιδί μου λίγο ακόμα να δεις τι θα γίνει άλλη μια-δυο εβδομάδες ή όχι, Ο... τελικά οσοπή... έπραξε σωστά. Όσο πήγαινε και χειροτέρευε όλο και. Δηλαδή είχε μια σκάλα μόνο προς τα πάνω. Οπότε να σου πω την αλήθεια. Μπορεί και να πέφτει αυτό, μπορεί και να ερεμούσε, αλλά εγώ Σίγουρα δεν θα... το έβλεπα αυτό. Να σου πω την αλήθεια. Είσαι έτοιμο για τι ερωτήσει μα. Έχω γεννηθεί γι' αυτό. Έλα ρε, φίλε. <laughs> Ρίξτε βροντές τώρα να γουστάρει που λέει έχει γεννηθεί γι' αυτό. Αυτά του έλεγε στον Άγιο Δομήνικο. Αυτά του έλεγε στον Αγκοδομίνικο. Γι' αυτό και ο Βαλάντζη <laughs> του τάχωσε. <laughs> 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 Τον... <laughs> Τον περιποιήθηκε στον μπάγκο. Αχ, Θα φτερνίζει το άνθρωπο, σταμάτα. Μετά που πήγε στο survivor. Σχετικά. Με ένα ποσοστό, να πούμε με ένα ποσοστό 100%, πε μου το νούμερο. 70% όχι, 30% ναι. Άρα μετά 30%. Ναι. Εξαφανίζει το ένα από τα τρία. Τραγούδι, υποκριτική, συγγραφή βιβλίων. Ω. Oh. Το ένα από τα τρία. Ε... Υποκριτική. Αλήθεια. Ναι. Τεράστιο, Καλά, υποθετική είναι η ερώτηση ναι, προφανώ. Ναι, ναι, προ... Απλά ναι. εκφράζεσαι καλύτερα αν ναι, έπρεπε να το κάνει με τα λαβίω. Ναι, ναι, ναι. Σεξ, χρήματα, καριέρα. Μου τα βάζει στη σωστή σειρά για σένα. Σεξ, χρήματα, καριέρα. Ε, δεν κόβεται το σεξ. σεξ πάνω. Πρώτο, οκ. Okay. Πρώτο. Καριέρα. Χρήματα. Αλλά αν δεν έχει χρήματα, επάνω, πώς τα δύο επάνω. Πώ τα έχει. Σχετικά. Το σεξ, σχέση καλά, με το τα σεξ όχι, το σεξ όχι, αλλά ξέρω εγώ εντάξει. Ναι, το σεξ δεν έχει σχέση με τα χρήματα. Ναι, αλλά καριέρα είναι. Αν έπρεπε δηλαδή να έχει χρήματα για να έχει και σεξ, είναι όχι, όχι, τρελό. Όχι, όχι εννοώ με την έννοια ρε παιδάκι μου να είσαι και λίγο άνετο. Άνετο, και... εντάξει. Ναι, εντάξει. Και να είσαι και εσύ καλά. <laughs> Γιατί γελάς, δεν ξέρω. Θέλω να μου πεις, επειδή σε κόβω για λίγο γήπα, <σκυρίζει> την αγαπημένη σου ατάκα πεσίματος. Την αγαπημένη μου ατάκα πεσίματος... Δεν έχω αγαπημένη ατάκα, αλλά ε, είμαι γήπα. Ε, όχι, για λίμονο. Δεν φάνηκε καθόλου, δεν φαίνεται. Είναι δυστυχώς. Γιατί δυστυχώ, ε... εντάξει, άμα είσαι με την καλή έννοια, καλό είναι να σε εγγυηθεί. Καλά, με, εντάξει, με την καλή την έννοια εννοείται αυτό. Δεν με με λε, δυστυχώ. Αλλά τώρα. όχι, όχι. Είμαι, 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 είμαι λίγο, είμαι λίγο γήπα. Ναι, ναι, μπορώ να το πω αυτό άνετα. Ε, Συνήθω είναι. Το, στο, τη, στο, την στο τακτική, Instagram, σου. Την στο, τακτική στο σου. Instagram, στο, Facebook. <laughs> 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 είναι ξέρω εγώ πώ το λένε που μένεις, τι κάνω <laughs> ξέρω το, το, το ναι, ναι. Ε, γεια σου Χάρη Γιάννη, ξέρω εγώ βλέπει. κάτι τέτοια ρε παιδάκι μου. Ναι, ναι. Άκου τώρα να γράφει στο Instagram γεια σου Χάρη Γιάννη και να είναι το προφίλ Γιάννη Κατζηγεωργίου. Όχι χάρηκα Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Μπορώ να μπω α πούμε π.χ. στα story και να πατήσω να ξεκινήσω με like σε κάτι στο story. Γιατί στο story είναι ιδιαίτερο και μπαίνει σε μήνυμα. Οπότε ξέρω εγώ πατάω 100% ξέρω που γράφει. Α, αυτό είναι, ναι, γιατί τώρα μπερδεύτηκα. Πώ κάνει like στο story, ενώ να κάνει κάποια αντίδραση. Να αντίδραση yeah. στο story. Ε, και εκεί πέρα ξέρω και εάν... να δει αν, θα. Αν, θα αν υπάρχει... μετά μου κάνει like στη φωτογραφία μου, oh. θα κάνω εγώ δύο like στη φωτογραφία τη και θα πάει ανάλογα. Και το γυπόπουλο θα ορμήξει <laughs> κανονικά. <laughs> και εκεί πέρα κάνουμε. Και επόμενο έχει κλείσει ραντεβού. <laughs> το καφεδάκι την επόμενη μέρα <laughs> έχει σκάσει κανονικά. <laughs> ναι, ναι ποια είναι η πιο σεξι η Ελληνίδα αυτή τη στιγμή. Μπορεί να πει από οποιοδήποτε χώρο και επίση μπορεί να πει και δεσμευμένε. Να καταλάβουμε τα γούστα σου θέλουμε. Σεξι ή πανεμορφή. Σεξι, καθαρά. Νομίζω σεξ. Καλά, και τα δύο είναι υπέροχα, αλλά το σεξι ναι, μ' αρέσει πολύ. Η πιο σεξι για σένα, έτσι. Το πιο σεξι υπέροχο βλέμμα το έχει η Τζορτζίνα λιώσει. Οκ. Okay. Που παίζαμε μαζί στο ταμάμ. TAMAM. Το πιο ωραίο βλέμμα ever που έχω δει σε γυναίκα. Σε σώμα, ε, μπορώ να πω... Καλά, τώρα γενικά αρκετές γυναίκες... Εμένα μου και πιο γυμνασμένες να σου πω την αλήθεια. Μου αρέσουν πολύ γυμνασμένε. Ε, και η Σοφιάνα μου άρεσε πολύ από την απέναντι ομάδα. Από τους μαχητές. Αλήθεια, ε. Ναι, ναι, okay. ναι. Πολύ ωραίο σώμα. Ε, νομίζω ότι στην απέναντι ομάδα στου μαχητές... Όλα τα κορίτσια έχουν ωραίο σώμα. Διόρθωσε με. Όχι, έχουν, έχουν σίγουρα. Αλλά... ότι είναι όλε πολύ γυμνασμένε. Αλλά μου αρέ... αρέσει πάρα πολύ το σώμα τη Σοφιάνα και γενικά η ναυσικά επίση θεωρώ πάρα πολύ σεξ και πολύ ωραία. Είναι φυσικά πραγματικά και εμένα κούκλα, 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 συμφωνώ, συμφωνώ. Θέλω να μπει πράγμα που προσέχει σε μια γυναίκα. μάτια. Τι ε, είναι το βλέμμα τρελαίνομαι το βλέμμα είναι η ψυχή mm. του άλλου. Εντάξει, <Τι> αυτό ήταν τεράστιο ψέμα. Ήτανε φάο να το κυρώσω, ήταν, δηλαδή. Ήτανε φάουλα, να, κύρωσε να μπει αλληλουγιά. Ναι, η αλήθεια ναι. είναι ότι με ψήνει ότι δεν θα έλεγε ψέματα σε αυτό. Πάμε λίγο. Α, να σου πω, μην τα ζητά έτσι. Μην τα ζητά έτσι και θα ακού μόνο βροντέ τώρα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Και θα τι ακού και τα μεσάνυχτα στο σπίτι σου το βράδυ αύριο. Λοιπόν. Θα το σκεφτούμε μετά με το Α. γιορτά. Ήθελα να πω και κάτι ακόμα και το δέρμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το δέρμα? Ναι. Τι εννοεί? Καλά, δεν, δεν, παίρνω δέρματα ανθρώπων. Μ' αρέσει γενικά να είναι άλλη κλίν στο, στο δέρμα, να είναι αυτό το στάρινο, το ωραίο. τι, ωραίο. Τι σου έχει συμβεί στο σαρβάρι, δεν ξέρω πραγματικά. τι έχει συμβεί. Είδες πολύ μπόχα τριγύρω σου και είπε τώρα εκτιμάς περισσότερο την καθαριότητα. <laughs> ναι. Να σου πω, όταν όμω ναι. όμως είσαστε όλοι εκεί πέρα άπλητοι, φαντάζομαι δεν μυρίζετε ο ένας τον άλλο, δεν είναι. Γιατί κόβουμε τη μύτη μας καλέ. Έχουμε μια χαρά ως μη. Έχεις απατήσει ποτέ. Ναι. με το βλέμμα σου που ξαφνικά όχι απλά σοβάρεψε, δηλαδή σαν να έπεσε βροχή πάνω από το κεφάλι σου. <laughs> 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 σαν να έμαθες ότι είσαι υποψήφιο για αποχώρηση στο συμβούλιο. ναι. ναι. Τι που έχει μετανιώσει, γι' αυτό το επέταχω, το ναι. Το... Για κάποια όχι. Α, είναι και πολλά. για... <laughs> <laughs> και πολλά. για κάποιε φορέ όχι. Α, παιδιά, αυτό δεν <laughs> <θα> υπάρχει. <laughs> όχι, κάτσε περίμενε, περίμενε. Δεν το κάνω γενικά. Σαν κανόνα, αλλά κάποιε φορέ που έχει συμβεί στη ζωή μου. Ναι, σε πειράζει. Άξιζαν. Σε πειράζω, οι φορέ. Κάποιε, όχι όλε. <συσίλει> όχι, όχι, όχι. Τι θάλασσα πάνω σου. Τι θάλασσα πάνω μου. Ε, σώμα να φέτες. να αφέτε. Να μου κομμάτια τελείω. Μια χαρά είσαι, τι εννοεί σώμα. Να... Όχι, να έχει να <συσίλει> six pack. Να μου σαν τον Χένερ Καβίλ σε σώμα. Δηλαδή θέλει six pack και τέτοια. Όχι πλάγμα, μόνο six pack, να είχα πολύ. <συσίλει> Δεν ξέρω αν θα μου πήγαινε, αλλά πιστεύω θα μου πήγαινε. Θέλω να μπει τη μεγαλύτερη κατημιά που είσαι κάνει σε μια σχέση. Να κοιτάξει κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσει. Να, 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 να. Ε, τα είχα ψάξει όλα. Είχα γίνει σχεδόν detective ό, 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 όλων των συσκευών που υπήρχαν. Είχα ψάξει υπολογιστή. Για μια κοπέλα συγκεκριμένα. Ή... Για μια κοπέλα. Μετά δεν το ξανακανα. Αλήθεια, δεν μου άρεσε καθόλου αυτό. Είπα να μην το στη ζωή μου. Ε, Γιατί όντω δεν άξεζε. Όντω βρήκα πράγματα. Πάντα ε... δεν λένε ότι όταν ψάχνει, βρίσκει. Νομίζω επειδή ξέρει mm. ότι θα βρει. Ψάχνεις. Αυτό όμω είναι καταδικασμένο από την αρχή, Αν με ρωτάς, Ναι, αλλά εννοείται ότι είναι καταδικασμένο από την αρχή. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, είναι καταδικασμένο 100%. Και για δεν το ξανακάνει μία φορά το έχει κάνει, δηλαδή σε μία συνεδρία. Ναι, σχέση ναι γι' αυτό δεν ξαναψάχνω, γιατί λέω, αν αισθανθώ ότι δεν έχω πλέον εμπιστοσύνη με τον άλλον, το ξεκαθαρίζω και τα λύνουμε. Θέλω να μπει στο πιο ακραίο μέρο που έχει κάνει σεξ. Ακραίο για τα δικά σου δεδομένα. Πάνω σε ταράτσα σταδίου κλειστού μπάσκετ. Πώ ανεβαίνει κάποιο στην ταράτσα ενό κλειστού σταδίου, λίγο παρκούρ ανεβήκαμε. Α. Στην αρχή για τη θέα. Παιδιά, αυτό είναι. Πρέπει να πάρει μετάλλιο γη, Δεν <σχερ> υπάρχει. Και <Ά, σχερ> όντω, να σου πω κάτι, αν υπήρχε top 10 εκτό από με, τα... με αυτή την απάντηση, πρέπει να είναι και το πιο περίεργο που έχω ακούσει. <σχερ> νομίζω. Α, 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 Έχει πρόσβαση σε χρονομηχανή. Mm -hmm. Πού πα, Γυρνά τον χρόνο πίσω. Α, πίσω, αναγκαστικά, ε. ε θε μπροστά, θε να πάμε στο μέλλον. Μου αρέσει γενικά το μέλλον. Θα ήθελα να πάω λίγο στο μέλλον. Πού θα πηγαίνει, Από... Δηλαδή. Ε, στο μέλλον θα ήθελα να πάω αφού έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Πώ το ξέρει, Δηλαδή, ρισκάρει θα... ότι σε 10 χρόνια θα έχουν λυθεί τα προβλήματα. Καλά, τι σε 10 χρόνια. Μην είμαστε πολύ πίσω. Σε... <laughs> καμιά χιλιετία <laughs> καμιά θα πήγαινε. Άρα θα πήγαινε τόσο πολύ μπροστά ναι, και, ναι, και ναι. δεν φοβάσαι ναι. για αυτό Ι που θα δει. Ε, καλά, σίγουρα θα φοβόμουν αυτό που θα δω. Δεν θα μπορούσα καν να το αντιληφθώ, α πούμε. Αλλά ναι, θα πήγαινα θα μπροστά να, να δω πώ λύθηκαν οι ανθρώπινε σχέσει, τι κάνουν οι άνθρωποι και τα βρήκαν τελικά μαζί. Αλύθια, ε, παιδιά, ναι, εγώ τρομάζω και μόνο που το λε. Δεν θα θέλαμε τίποτα να ξέρω το μέλλον. Ξέρω. Φρικάρω, φρικάρω με, στην ιδέα του να δω αυτό που λες μετά από πάρα πολλά χρόνια πώ θα είναι ο πλανήτη, ο πολιτισμό, οι άνθρωποι, πώ θα είμαστε. Με τρελαίνει αυτό που μου λε. Εγώ πιστεύω θα είμαστε δέκα φορέ καλύτερα. Θα έχουμε λύσει πολλά ζητήματα γιατί υπάρχει πάντα το process, πάντα η εξελικτική. Δεν έχει Terminator, ρε. δεν έχει The Matrix. Ναι. Καλά, εντάξει, άμα <ΣΣΣ> το πάμε φουτουριστικά, είναι χειροπολία. <ΣΣ> πού να ξέρω κι εγώ. Αλλά αν το πάρει όμω από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα, έχουν λυθεί εκατοντάδε χιλιάδε θέματα και προβλήματα. Ναι, ρε, παιδί, μου. Απλά... Οπότε φαντάζομαι ότι θα υπάρχει ένα προτσέ, μια εξελικτική διαδικασία <ΣΣΣ> που θα έχει να... την αισιοδοξή... καλύτερα τα πράγματα. Okay, okay, okay. Εγώ το πιστεύω. <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> ότι έχει ενδιαφέρον, έχει, ναι, δεν το συζητώ. Απλά εμένα λίγο, με... εγώ θα τρόμαζα. Ενώ λίγο πίσω, α πούμε, σε κάτι που ξέρω ότι έχει γίνει για να το ζήσω από κοντά, ενδεχομένω. Anyway, εσύ απαντά. Ποιο είναι το τελευταίο ψέμα που έχει πει τελευταίο ψέμα που έχω πει. Πω, πω, τι μου κάνεις τώρα. Γιατί σιγά, τόσα τόσο Αλλά, είπες. Όχι, εντάξει, ότι... Μπορεί να είναι και κάποιο αθώο ψέμα να σε βοηθήσω. Δεν είσαι... Τώρα για σχέση. Παιδί μου, τι είναι αυτά που μου λες σήμερα. Είχε πρόταση δηλαδή και απάντησες δεν είναι για σχέση. Δεν είμαι για σχέση τώρα. Ενώ είσαι στην ουσία. Είμαι γενικά ανοιχτό, πάντα είμαι ανοιχτό. Ήθελε να αποφύγει το πρόσωπο Ή αυτό. Ήθελα να αποφύγω το πρόσωπο αυτό, ναι. Και, και με κατέστρεψε. Ευχαριστώ πολύ. Να Έχει κάνει ρολπλέι. Ε, και αν είτε. ναι. Και αν ναι. Α, δεν έπρεπε <laughs> να <laughs> <θα> κάνω ολοκληρώσει. <laughs> Έλα, πε μου, πε μου. Όχι, ο Φεβρουάριος είναι και ο μήνα των. <laughs> <laughs> Τη αποκριά. <laughs> Οπότε ναι, θέλω <laughs> να μα πει κιόλα, πώ το λένε, <laughs> τι. Ε, υποκριά, κάτι απ' αυτά. Κάτι πρέπει να τι αποκριάσει, του Αγίου Βαλεντίνου αποκριάς. Όχι, τι αποκριάσει. Τώρα έτσι, ε, ε, Όμω εκεί το πα. Το role play κάποιο ρόλο. Α, ναι, ah, ναι. ο Αγίος Αγίου σε σχέση έχει. Ναι. Τι απόκριε μπορεί να αντιθεί. <laughs> Βασιλιά, mm. Batman, ah. spider -Man. Βλέπω κι άλλο που έχει παίξει role play. <laughs> 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 Πολά, <laughs> πού κολλάει, ah. ο Αγίος Βαλεντίνο <laughs> με αυτό. Bon, ε, έχω παίξει role play. Μ' αρέσει πάρα πολύ το. Μου άρεσε όταν έπαιξα το, το casting. Ήτανε Είχε πολύ ενδιαφέρον να παίζα τον σκηνοθέτη. Που τον παίρνε... director. Ε, ναι, εντάξει. Άρα εσύ δεν έκανε. Εντάξει, βέβαια ακούγεται τώρα περίεργο γιατί είμαι και σκηνοθέτη, ε, οπότε ναι. ξέρει, δεν θέλω να Και νομίζω φέρω. ότι θέλει να κάνει και μια ταινία, δεν κάνω λάθο. Ναι, μια ταινία μικρού μήκου. Έχω ήδη γυρίσει. Θα τα πω αυτά στο τέλο. Ωραία, ρε. Ναι. Αληθεύει ότι μία φορά πήγε χριστουγεννιάτικο δώρο. Αντί να πάρει μελομακάρονα και κουραμπιέδε, ότι πήγε στο λουμπάκι. Ναι. Ξέρετε, κάτι τα Χριστούγεννα έχουμε μελομακάρονα και κουραμπιέδε. Τα του λουμπάκια που κολλάνε. Ε, σε μένα κολλάνε, γιατί ήθελα να τα φάω εγώ. Άρα πήγε, ασχεθεί αυτό δηλαδή. Έτσι, ναι, ναι, ότι ναι, ναι, πήγε ναι, ναι. κάπου τέτοιο δώρο. Ναι, ναι. Τραγικό. Πώ σου χαρφώθηκε αυτό το πράγμα. Ε, εί, είχα. Είμασταν λίγοι, οπότε ήξερα ότι θα φάμε τα γλυκά στο τέλο. Δηλαδή δεν θα... mm. είναι που τα δίνει και δεν θα φας κι εσύ. Οπότε ήθελα να φάω του λουμπάκια και πήρα αυτό που ήθελα να φάω. Θα με έχουν και για γύφτο. Πριν πάμε στην τελευταία ερώτηση... Λιχούδη, λιχούδη, λιχούδη. Πριν πάμε στην τελευταία ερώτηση, <laughs> θέλω να πω λίγο για την ταινία που ετοιμάζει. Λοιπόν, η ταινία συγκεκριμένη είναι μια ταινία ουσιαστικά για... είναι ένα social thriller, το οποίο ουσιαστικά μιλάει με έναν λυρικό τρόπο για το πώ αντιλαμβανόμαστε τα social media και το πώ μα επηρεάζουν στη ζωή μα. Λέγεται Engagement. Παίζει Ιθάλια, η Θάλια Εμιλιόρη. Είναι πρωτοεμφανιζόμενη. Είναι μικρού μήκου ταινία, την οποία θέλω. Α, είναι μικρού μήκου. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να την κυκλοφορήσω και λογικά σκέφτομαι να την κάνω μια σειρά από ταινίε τέτοιου τύπου. Άρα, για να καταλάβω, την έχει ήδη γυρίσει. Την έχω ήδη γυρίσει. Τώρα είμαστε ουσιαστικά στα τελικά μοντάζ, okay. color και τα σχετικά και κοιτάζουμε είτε, είτε για φεστιβάλ είτε για να τη βάλουμε στο, στο YouTube. Hey, Έλα, φίλε. Κόσμος, ναι. Μπράβο σου. Με, να να σκίσετε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αν δεν κάνω λάθο, ε, έχει θέλει να μπει και λίγο στα χωράφια τα δικά μα την παρουσίαση. Κάπου έχω διαβάσει ότι ε, θε να κάνει και ένα τηλεπαιχνίδι. Θέλω να κάνω ένα τηλεπαιχνίδι. Αλήθεια, το σκέφτηκα. ναι, ναι. Και ποιο είπε να το κάνει. εγώ, εγώ είπα να το κάνω, δεν κατάλαβα. Τι τηλεπαιχνίδι είναι αυτό, δώσε μα την ιδέα να την, κάψουμε. Όχι, δεν θυμάμαι. Έχω μια αμνησία. Έξυπνο ο γήπα. Ε, παιχνίδι για ποιο λόγο πιστεύει ότι θα σου πήγαινε πολύ. Δεν ξέρω. Θέλω να το δοκιμάσω όντω. Πιστεύω ότι θα μου πήγαινε. Σου εύχομαι τώρα πέρα από την πλάκα, εννοείται να το. Να το κάνει, αλλά για να το κάνει, πρέπει να το προτείνει και σε κανάλια, να ξέρει. Εννοείται. Έχει κάνει κουβέντε. Όχι, θέλω να, το, ε, θέλω να κάνω ένα πιλότο για να το κάνω. Α, δεν έχει φτιάξει πιλότο. Ε, τώρα Ωρα, κάνω κάτω το και. Ναι, πιλότο μέσα okay, στον okay, επόμενο okay. μήνα. Οκ. Okay. Okay. Ωραία. Γιάννη, μου, τελευταία μα ερώτηση. Θέλω να μου πει αν μπορούσε να αφαιρέσει έναν παίκτη, έναν ή μία, από το φετινό survivor, ποιο θα ήταν αυτό. Ε, εντάξει, θα έλεγα ότι επειδή δεν τα πήγαμε πολύ καλά στη συμβίωση, ε, το Λάμπρο, ξέρεις, <laughs> <laughs> <σε> εφήνθηκες. <laughs> Πώς σου φαίνεται αυτό. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι η <laughs> απάντησή Όχι, ούτε καν, ούτε καν, ούτε καν. Ε, ε το πω. Ωραία. Πριν σε αποχαιρετήσω, θέλω να σου δώσω, γιατί είσαι ένα καταπληκτικός καλεσμένος και όντως, όντως, είπες τα πάντα και χωρί καρά το σκέφτεσαι, δηλαδή φαινόταν να του πάρα πολύ ειλικρινή, να σου δώσω κάτι, επειδή οι μέρε αυτέ. Εντάξει, έχουν, είχαμε και πολλά ακραία καιρικά φαινόμενα και γενικώ αυτό ο χειμώνα φαίνεται περίεργο. Οπότε δεν επειδή. Πολύ μεσολάβηση πριν την παράδοση, πάντα. Οπότε γι' αυτό το λόγο θέλω να είσαι προστατευμένο. Λοιπόν, θέλω mm -hmm. να σου δώσω το after dark σου κάνει δώρο. Αυτό εδώ το αξεσουάρ. Πάρ το και δείξω στην κάμερά σου. τώρα θα είσαι προστατευμένο στη βροχή. Πες μου σε παρακαλώ τι αυτό ισχύει. Αλήθεια ισχύει. Είναι προϊόν όντω. Τι νομίζω, το φτιάχναμε εμεί. Ναι, ε, ευελπιστώ. Είναι τέλειο. Θα το πάρει και από εδώ και πέρα, όχι δεν θα σκέφτεσαι μόνο εμένα, αλλά και το συγκάτοικό σου στον Ράγιο Δομήνικο. Ευχαριστώ, παιδιά. Εμεί ευχαριστούμε, είσαι υπέροχο. Πάμε να δούμε το ποσοστό αγιότητας του Γιάννη ΧατζηΓεώργιου